Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα του πιεστηρίου. Λέει μια φίλη μας, Εύη, από το κέντρο. Λέει, αν σας κόβανε, απευθύνομαι στον κύριο Σαραγιώτη, αλλά γενικώς βουλευτές, φαντάζομαι, 50% από το μισθό σας θα είχατε εσείς, λέει, νότα αισιοδοξίας, όπως έχει συμβεί με εμάς που μας έχουν κόψει τις συντάξεις μας. Και νομίζω ότι έχει δίκιο η γυναίκα αυτή η συγκεκριμένη. Και δεν μιλάει για το τώρα, μιλάει προφανώς για το 10 και μετά ότι έχει συμβεί με μεγάλες ομάδες συνταξιούχων. Λοιπόν, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από εσένα. Υποψιάζουμε με αυτή τη ρύθμιση που θα περάσει αύριο, δεν θα μπορούμε να γίνει πολιτικό. Λίγοι θα μπορούν. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Ο κύριος Σόιμπλε βλέπει ότι έρχεται η ανάπτυξη την ίδια ώρα που εχθές δηλώνει ότι είναι τεράστιο λάθος το ΦΠΑ, η αύξηση του ΦΠΑ, η περαιτέρω μάλλον αύξηση του ΦΠΑ. Ανοησία είπε. Ανοησία. Ανοησία. Και την ίδια ώρα ο κύριος Μπόφιγκερ, ο Γερμανός συναδελφός μου και πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων της γερμανικής κυβερνήσεως, σχολίασε τη συμφωνία μας ως κάτι πολύ ενδιαφέρον να συζητά κανείς για το τι θα γίνει το 2080. Τώρα, θέλω να πω στον κύριο Σαραγιώτη ως πολίτης, η αφήγηση που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι ο λαός παρασύρθηκε από τις υποσχέσεις του Τσίπρα. Αυτό το λέει η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα, ξέρετε τα κόμματα το ένα με το άλλο έχει ένα πολιτικό λόγο και αντιπολίτευση κλπ. Εγώ θέλω να θυμίσω στον κύριο Σαραγιώτη, τον ευγενέστατο εδώ βουλευτή μας, ότι ο κόσμος και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψη της αγοράς, ξέρετε, έπεσε λόγω του έμφυα. Και έπεσε διότι τον Ιανουάριο του 2015, που τον ρώτησαν τη γνώμη του, δηλαδή είχαμε εκλογές, δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό που η τότε κατάσταση παρουσίαζε ως success story. Αυτό ας σας απασχολήσει λίγο, κύριε βουλευτά μου. Τώρα. Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος σήμερα με το μεγάλο πουθενά. Αύριο ξεκινάνε γενναίες αυξήσεις φόρων, δηλαδή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος για όσους έχουν ακόμα δουλειά. Τα ποσοστά της ανεργίας είναι τριτοκοσμικά. Η κοινωνία δεν βλέπει καμία προοπτική και υπάρχει πραγματικά απελπισία και αγανάκτηση στην αγορά. Σας μεταφέρω εικόνα από την αγορά. Εγώ δεν ανήκω ούτε στη συμπολίτευση ούτε στην αντιπολίτευση. Είμαι ένας παρατηρητής της αγοράς, είμαι ένας επαγγελματίας. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Το γεγονός ότι προσπαθείτε να συγκριθείτε εσείς με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, σήμερα υπάρχει ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια άλλη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Βεβαίως τα κόμματα έχουν μια συνέχεια. Ο Μητσοτάκης θα κριθεί σαν πολιτικός. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, είναι άλλο πράγμα από το Σαμαρά. Εσείς πρέπει να δείτε ότι ο κόσμος το Γενάρη του 2015 επέλεξε ανταρσία ο κόσμος. Λοιπόν, δεν επέλεξε αυτό που του έλεγαν οι άλλοι, ότι σώθηκες. Θα σας πω. Βγαίνεις από το μνημόνιο, έρχεται η γραμμή πιστωτική. Αν δεν είχατε τη βαρουφάκιο διαπραγμάτευση και κάνατε την πέμπτη αξιολόγηση, όχι με να την κλείσετε, λέγατε στους Τροϊκανούς τότε που τους έδιωχνε ο Βαρουφάκης, εντάξει παιδιά, για γράψτε μας ένα χαρτί, τι είναι ακριβώς αυτό που λείπει. Και κλείσε Δημήτρη μου, σε παρακαλώ. Θα ήταν τα πράγματα σήμερα πιο εύκολα για εσάς, λοιπόν, που σας λέει ο καθένας το mail χαρδούβελη. Λοιπόν, τελείωσε. Που πράγματι, όπως είπε ο κύριος Κουρής, είναι ένα mail το οποίο δεν είχε απάντηση από τους άλλους. Δημήτρη μου, λοιπόν. Δημήτρη μου, και εγώ τέλειωσα. Μισό λεπτό ο καθένας, μια τοποθέτηση προς τα εδώ γυρίζοντας, για να κλείσει εδώ και ο Σαρακιώτης που τα έχει ακούσει τους πιο πολλούς εδώ πέρα, για να κλείσουμε για την κουβέντα μας. Και να πάμε στο θέμα. Τι πάει, περιμένει ο κόσμος. Σήμερα αναφέρεστε. Ναι, από εσάς ξεκινάμε. Ότι από αύριο αρχίζει μια πραγματικά δύσκολη περίοδος, διότι είναι σωρευτικές πλέον οι επιβαρύνσεις. Πράγματι θα υπάρχει κλειδονισμός του εισοδήματος και εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν πολιτικές δυνάμεις, να δούμε πώς θα ανακουφίσουμε τον κόσμο και όχι θα βάλουμε χειρότερο βρόγχο, είτε με ΦΠΑ, είτε με κλειστές τράπεζες, είτε με ανεργία, διότι αυτά δεν θα φέρουν την ανάπτυξη. Ως προς δε το αναπτυξιακό, το αναμενόμενο, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση από τις τράπεζες, δεν μπορεί να υπάρχει και λειτουργία αναπτυξιακού νόμου. Συμπατριώτες σας τι λένε? Εκφράζω την αγωνία τους, εκφράζω την προσπάθεια που κάνουν όλοι τους να βρουν μια θέση εργασίας. Είναι έντονα τα ερωτήματα, αγαπητέ Μάκη, όλων αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Μορφωμένα παιδιά αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Προσπαθούν, σου ζητάνε μια δουλειά και ό,τι να είναι, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα προς την επιβίωση. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, από αύριο αυτή η φοροεπιδρομή που έρχεται και η αύξηση του ΦΠΑ κτλ. Θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο κάθε νοικοκυριό. Και αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος της χρονιάς κάθε νοικοκυριό θα έχει επιπτώσεις πάνω από 5.000 ευρώ με όλη αυτή τη φοροεπιδρομή που έρχεται. Εύχομαι ειλικρινά σε όλους να προσπαθήσουμε να αντέξουμε και να κρατήσουμε τη χώρα μας ψηλά. Μια κουβέντα, κύριε Σαραγιώτη, για να κλείσουμε.
Κύριε Κουρή, κανένας δεν θα μπορούσε να αναφέρει ότι τα μνημόνια πρώτο, δεύτερο, τρίτο, στο χαρακτήρι, ας πάρουμε οποιοδήποτε, η πρόσθετη φορολόγηση, όλα αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη και έχουν βελτιώσει τις ζωές των συνανθρώπων μας. Σήμερα όμως, δεν είναι ότι θέλω να είμαι αισιόδοξο. Σήμερα δίνεται και μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης για πρώτη φορά μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που έχουμε υποστεί τα πάνδυνα μία ελπίδα βάσιμη. Και ο κύριος Καράς προανέφερε ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται χωρίς χρηματοδότηση. Έχουμε το waiver με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε τις δηλώσεις των Ελλήνων τραπεζιτών. Ο κύριος Σάλλας πριν από λίγες μέρες δήλωσε ότι έχουν μειωθεί κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα κόκκινα δάνεια. Αλλά έχουμε και 800 εργαζόμενους σήμερα της Πυρσός χωρίς δουλειά, άλλους 150 από το Λίτρα Μάριοτ και πολλούς ακόμα. Κύριε Ξενάκη, όσον αφορά την ανεργία, το ότι έπεσε τον 1,5 χρόνο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά 2 μονάδες η ανεργία, δεν το θεωρώ ότι είναι άξιο πανηγυρισμού. Αλλά αν μη τι άλλο μπήκε ένα τέλος στην συνεχή άνοδο και στην κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, γιατί τα μεγαλύτερα ποσοστά εκεί τα βλέπουμε. Έχει γίνει ένα πρώτο βήμα με την ανάσχεση και την μείωση. Και εγώ θα αναφέρω ότι χωρίς ανάπτυξη ούτε φόρους θα μπορούμε να πληρώσουμε. Λοιπόν, για να δούμε αν θα έρθει αυτή η περιβόητη ανάπτυξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους τέσσερις. Ένας φίλος νομικός εδώ μπορούσε να παρατηρεί ότι αν η Γενική Γραμματεία λέει Δημοσίων Εσόδων ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και όχι ανεξάρτητη αρχή, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα, λέει, από απόψεως ελέγχου του κράτους. Ναι, αλλά τίθεται θέμα. Τώρα ανήκει απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Τώρα αυτό είναι διάλογο να γίνει μεταξύ νομικών. Μα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη αρχή το Ταμείο του Κράτους για όνομα του Θεού. Λοιπόν, είναι σχέση κατοχής και υποτέλειας. Κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τέσσερις. Να είστε καλά. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά και με τα δικά σας μηνύματα και πάμε να δούμε τα θέματα της περιοχής μας που σας ενδιαφέρουν πάντα. Κύπρος, Τουρκία. Τουρκία απέναντί μας. Καραδοκή. Και περιμένει και έχουμε διάφορα θέματα. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε.